Τι κάνει η ομάδα, καλά είναι η ομάδα, γύρισε από τις διακοπές η ομάδα, είναι ακόμα διακοπές η ομάδα. Εγώ ξέρετε κάτι όμως έχω γυρίσει και ήρθε η ώρα για άλλο ένα podcast. Ένα podcast μια ποικιλία όμως δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν πω μια τυχαία προσωπική ιστορία, ρεζιλευτική, αστεία, σκοτεινή ή οτιδήποτε που μου ήρθε ξαφνικά από την παιδική μου ηλικία εκεί που τον έπαιρνε στον μπάνι. λοιπόν, είμαι που λέτε... Τι είμαι, δημοτικό, δεν θυμάμαι καν και έχουμε βγει όλοι μαζί οικογενειακώ να φάμε σε μια ταβέρνα. Δεν θυμάμαι πού, τι, τι φάγαμε, κρέαδα, ψάρια, σαλάτε, δεν έχω ιδέα. Αλλά τότε ήταν τα παραδοσιακά. Θυμάμαι, καθόμασταν ταβέρνα και η γιαγιά ήταν με ρακλού, πασόκα και ξεκίναγε. Μια και κεφτέδε, μία, μία μελιτζανό κεφτέδε, μία ντοματο μία κεφτέδε, μία ένα σαγανάκι, ένα τζατζικακι, ένα παπαρακί, ένα. Και γέμιζε ένα κατάργο. Στην ουσία έλεγε: Ό,τι έχει το μενού, φέρε ένα απ' όλα να δοκιμάσουμε έτσι, για το, πάνω-πάνω. Το και το χειρότερο είναι ότι τα τρώγαμε όλα, παιδιά. Δεν θυμάμαι καν τι στομάχια είχαμε τότε, αλλά ό,τι παίρναμε, δηλαδή όλα όσα παίρναμε, όλα τα παίρναμε και όλα τα τρώγαμε. Τι κατάκαναμε κάναμε στι ταβέρνε κάποτε, δεν ξέρω. Και ήμασταν ε, όλοι μαζί οικογενειακά, χαλαρά, χαλαρά, λα, 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 λα Και ήμασταν όλοι μαζί οικογενειακά, χαλαρά, τρώγαμε μια χαρά. Και στο τέλο φτάνει η ώρα του λογαριασμού. Όσοι έχετε πάει ταβέρνα με το σόι σας, έρχεται εκείνη η στιγμή που τσακώνονται για το πιος μαλάκας θα πληρώσει. Γιατί βγάζει ο ένα να πληρώσει και του λέει ο άλλο: Όχι, 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 εγώ, εγώ θα πληρώσω, εγώ, εγώ. Του λέει ο πρώτο: Όχι, εγώ θα πληρώσω και του λέει ο άλλο: Ε, θα τσακωθούμε. Ρε, θα πληρώσω εγώ και πληρώνει την άλλη φορά. Μα δεν θα υπάρξει άλλη φορά. Τι θα πεθάνει, δεν ξέρω καν. Δεν θα υπάρξει άλλη φορά. Τώρα θα πληρώσω εγώ. Και πιάνονται στα χέρια οριακά: Ρε, θα πληρώσω εγώ. Πρόσβαλη στην οικογένειά μου. Αν δεν πληρώσω εγώ, θα πηδήξω από τον κρεμό χωρί αλεξάνθη. Το όνομα και το αίμα των προγόνων μου θα αμαυρωθεί άμα δεν με αφήσει να πληρώσω τα 44. Ευρώ του λογαριασμού Και μας κοιτάει πάντα ο Ταυρνιάρης απορριμμένο Ότι τι κατακάνουν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι Και εμείς πλακωνόμαστε και το ποιο θα δώσει 50 ευρώ Και έτσι ήμασταν λοιπόν και εμείς Ξεκινάει η θεία μου θα πληρώσω όλοι Η μάνα μου όχι όχι εγώ θα τα πληρώσω Με προσβάλλεις όχι εγώ θα τσακωθώ Όχι εγώ θα σου σκοτώσω το παιδί τα, τα κλασικά που λένε κάθε οικογένεια και μπορεί να πιάνονται στα χέρια και κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο η μάνα μου κερδίζει και πληρώνει αυτή ένα πενταρικό νομίζω τότε. Ένα πενταρικό το αφήνει εκεί. Και κανονικά τι θα έπρεπε, θα έπρεπε ξέρω εγώ μια επόμενη φορά η θεία μου να μα κεράσει, να μα φέρει μετά γλυκά. Δεν ξέρω πώ πάει αυτή η ανταλλαγή, αλλά να μα τέλο πάντων να το ανταποδώσει κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για κάποιο λόγο, παιδιά, η θεία μου τότε πείσμωσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι, είχαμε έρθει μετά σπίτι για να πιούνε καφέ, να φάνε γλυκό, δεν ξέρω τι. Οπότε ήρθε μαζί μα στο σπίτι και κάτω στην είσοδο του σπιτιού, χωρί χαβαλέ, λέει η θεία μου: Όταν είπα ότι δεν έχω ανάγκη αυτά τα 50 ευρώ και εγώ ήθελα να πληρώσω, το εννοούσα. Εγώ την κοιτάω από τι λέει, τι, 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 τόσο σοβαρά το πήρε. Και βγάζει, παιδιά, το 50 που θα έδινε. Και το σκίζει σε 2, 4, 8, 16, 32, 64, δεν ξέρω πόσα κομμάτια και το σκορπίζει στην είσοδό μα. Ρε, δεν έχει χαρακωθεί περισσότερο η παιδική μου ψυχή από οποιοδήποτε άλλο θέαμα, Ρε. Να... Και δεν με ένοιαζε καν τότε τι είναι τα ευρώ, δεν καν τι αξία είχαν. Νόμιζα ότι έπαιρνε απλά 25 μπαλόνια, δεν ξέρω, δεν είχα. Κοιτάει, είδα παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή πονάω τότε στα αρχίδια μου, να σκίζει ένα πενιντάρικο έτσι. Και πλάτσε το παιδιά, στην είσοδο του σπιτιού μα. Ο τωρινό Κώστα τα έχει μαζέψει 90 κομματάκια. Θα τα έβαζε κάτω, θα φτιάχνει ένα puzzle, θα τα κόλλεγε, θα πήγαινα στην Εθνική Τράπεζα. Θα λέγα παιδιά, έγινε ένα λάθο τέλο πάντων και το πενηντάρικο μου κόπηκε ενώ στο τόμο να τελειώνουμε. Αλλά η θεία μου το άφησε εκεί και έφυγε. Το παράτσε εκεί σκισμένο, πεταμένο, γαμημένο και έφυγε. Ελπίζω παιδιά, ποτέ να μην φτάσουμε στο σημείο η θεία μου αυτή να αποκτήσει ένα πρόβλημα υγεία και να πρέπει να κάνει ένα χειρουργείο και να μα λείπουν 50 ευρώ για να τη βοηθήσουμε. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτήν την άβολη κατάσταση που θα είμαστε όλοι πάνω από το λογαριασμό, πάνω από τον νεκροκρέβατό τη και τη λέμε Θεία. Για να αφαιρέσει αυτόν τον όγκο, θέλει 2 χιλιάρικα. Εμεί έχουμε 1950. Αβολο. Προφανώ και θα την αφήσουμε να πεθάνει, παιδιά. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν θα πληγώσει εμένα τα παιδικά μου αισθήματα για να είσαι τώρα σου ξουμούξου. Όχι, θα την πληρώσεις γιατί ε, θα το θυμάμαι. Το θυμάμαι, είναι η Βεντέτα μου, το θυμάμαι για πάντα θεία και θα λες και ευχαριστώ από εδώ και πέρα. Θα... Ε! Παρακαλώ. Τι λέει η Μαγκής μου, Μαγκίτσες και Μαγκάκια μου, καλά είστε, όλα καλά, πάντα καλά. Εγώ είμαι φυσικά ο Κώστας Κρύος, παραδόξως, ναι και αυτό είναι... Α -α 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 άλλο ένα podcast, μια ποικιλία. Ένα podcast που τα περιέχει όλα. Προσωπικέ ιστορίε. Τη θεία μου να παθαίνει καρκίνο και εμεί να μην την βοηθάμε οικονομικά. Ω, oh, fun facts. <laughs> Ό,τι θέλετε, εδώ πέρα υπάρχει. Αν θέλει να στηρίξει οικονομικά το podcast, την παρέα, τη συντροφιά και την προσπάθεια που γίνεται, υπάρχει ένα Patreon που υπάρχει για να στηρίξει οικονομικά το κανάλι Κώστας Κρύο. Θα το βρει κάπου. Αλλά υπάρχουν και οι μαρμελάδε. Βέβαια, υπάρχουν οι μαρμελάδε και να μου στείλετε και μαρμελάδε, παιδιά. Σήμερα δεν θα γιατί είμαι ακόμα σε mood? Διακοπώνε. Γενικά φτιάχνω να ξέρετε μαρμελάδε στο Instagram. Φάνηκα το παύλα, tastes σπιτικές και μαρμελάδε με περίεργε γεύσει, με περίεργο αλκοόλ. Μέσα έτσι, λίγο έτσι. Μα και τα φτιάχνω και τα πουλάω 5 ευρώ το βαζάκι, σα τα δίνω κτλ. Θα στέλνω επαρχία όπου θέλετε. Αλλά τώρα είμαι σε διακόπες, Οπότε και να μου πείτε, τι θα φτιάξει, τι γεύση έχει. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Έχω 0 βαζάκια μέσα στην αποθήκη. Υποθέτω από την επόμενη, αν όχι από την επόμενη από Αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν κανονικά οι μαρμελάδες, θα το ανακοινώσω στα social πέρα από εδώ πέρα από εκεί και εδώ στο podcast Οπότε να είστε έτοιμοι, δεν ξέρω καν τι γεύση θα βγουν, θα βγει ξανά ανανάς, πεπόνι, ντοματίνια, δεν ξέρω Μπορεί, θα, θα το σκεφτώ, θα τα φτιάξω και θα τα πούμε Προς το παρόν όμως είμαι σε mood διακοπών, γιατί γύρισα από διακοπέ, Δύο παιδιά γεμάτε βδομάδες τρία μέρη της Ελλάδος και θα σας τα πω όλα σιγά σιγά και με review. Αρχικά η πρώτη στάση των διακοπών ήταν αυτό που σας έλεγα στα προηγούμενα podcast που γινόταν το έξω festival στο Πλατάνελχο στην Εύβοια, στους Ανδρονιάνους, ναι εκεί κοντά στην Κίμη, Α, ακριβώς πήγαμε εκεί πέρα, έγινε το φεστιβαλάκι, παρουσίασα εγώ, είχε πάρα πολύ φάση, Ελεύθερο κάμπινγκ ήταν το... στα πλατάνια μέσα στα χωράφια, άντε γεια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, πάρα πολύ οργανωμένο. Φοβεροί καλλιτέχνε παίξανε. Τα παιδιά εκεί που το είχαν διοργανώσει και ήταν και, στη... και, στα μπαρ και αυτά. Γαμώ τα παιδιά, όλοι μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εύχομαι και το χρόνο, μακάρι να είμαι και εγώ εκεί πέρα, αλλά και να μην είμαι. Καλή συνέχεια. Ήταν επειδή η πρώτη μου εμπειρία από ελεύθερο κάμπινγκ στην ουσία. Έχω πάει ένα πιο οργανωμένο και αυτό ήταν το λίγο το πιο χήμα που έχει γίνει. Ε, Χωρί μπρίζε κοντά, με μία ντουζιέρα στην τύχη μου τελείω και είχε πολύ φάση. Το ξανά έκανα γενικά. Είναι ωραία η φύση έτσι στο γιόλο και μα πάνω στην πέτρα. Εντάξει, δεν βολεύει. Να τα λέμε γι' αυτά, δεν βολεύει να κοιμάσαι πάνω στην πέτρα, αλλά έχει μία φάση, είσαι λίγο πρωτόγονο. Νιώθω εγώ εκεί, σπίλε άνθρωπο. Και ότι θα κυνηγήσω μετά το κρέα μου και το βέρο σε σπηλιά να το πάμε. Δεν ξέρω τι μιλάω, έτσι αλλά ήταν πολύ ωραίο. Έχει έτσι μία δροσιά να χέζει τώρα, ξέρω εγώ, στα δάση. Ε, εντάξει, δεν πολύ βολεύει. Είναι, 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 πιο βοηθητική η στάση αυτή, το βαθύ κάθισμα. Είναι... Φεύγουν όλα μια χαρά. Αλλά εντάξει, και μια λεκάνη, η, η λεκάνη μου, α στο σπίτι μου λείπει λίγο να είμαι ειλικρινή. Μου έλειψε δύο μέρε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γαμάτο. Ε, έγινε μια στιγμή θρίλερ, παιδιά, κάποια στιγμή, θα σα πω τώρα. Λοιπόν, ήμασταν βράδυ. Ε, είχαν τελειώσει τα, το συναυλιακό μέρο και είχε μόνο DJ. Οπότε πηγαίναμε εμεί προ τη σκηνή για να κοιμηθούμε. Και στο δρόμο ανοίξαμε φακό, δεν είχε φώτα εκεί πέρα. Και είχε και άλλε σκηνέ δεξιά-αριστερά. Οπότε ανοίξαμε φακό να δούμε τι και πώ. Και έτσι όπω περπατάμε στο δάσο, σιγά από στιγμή βλέπουμε μπροστά μα μια κοτρόνα. Λέω, αχ, μια κοτρόνα. Αλλά δεν ήταν κοτρόνα. Ήταν παιδιά ένα βάτραγο να με το συμπάθειο, τεράστιο, σαν πέτρα. Και απλά καθότανε κοκαλωμένο και κοιτούσε σε μια κατεύθυνση. Δεν κουνιότανε μάτι τίποτα. Γιατί είδε το φω μάλλον και σκάλωσε. Οπότε καθότανε δεν φοβάμαι του βατράχους παιδιά, αλλά αυτό είναι legit τεράστιο. Οπότε λέω, οπα, οπα, ει, οπα, ου, ου. Και ποια είναι η φυσική μου αντίδραση με το που δω ένα τεράστιο άγριο θηρίο στα δάση, το οποίο δεν κουνιέται, θα το βγάλω φωτογραφία. Αλλά τι γίνεται τώρα, είχα τον φακό του κινητού. οκ. Okay. Για να ανοίξω το flash για να βγει, πρέπει κάποια στιγμή για κάποια δευτερόλεπτα να κλείσει το φω. Α, το έχουμε, ναι. Ωραία. Εγώ παίρνω την απόφαση αντί να φύγω και να πω στο σκηνή μου και να τα αφήσω όλα στην τύχη του, να τον βγάλω μία φωτογραφία. Οπότε κάνω την γρήγορη αλλαγή από το φακό στο flash και αυτό το ένα δευτερόλεπτο που έμειναν όλα σκοτεινά, ξανανοίγω το flash και δεν υπήρχε ο βάταρχο εκεί πέρα. Λέω πάει, θα είναι πίσω από την πλάτη μου με ένα μαχαίρι έτσι μόρτικο κυρτό και θα μου το χώσει στην πλάτη τη σπονδυλική στήλη και θα μου πει μου να μάθει να με Και θα πω Α, μάνα με σκότω σε βατράχη. Αλλά. Όχι μόνο κάπου πήδηξε και πήγε. Πήγε παιδιά μπροστά στην πόρτα μια σκηνή που ήταν ανοιχτή και μέσα οι άνθρωποι κοιμούντουσαν και ήταν τύπου ακριβώ έξω από την πόρτα και κοιτούσε μέσα τη σκηνή. Και λέει: Ωραία, μπορώ να του ειδοποιήσω Μπορώ με κάποιο τρόπο να τον διώξω για να μπει μέσα και γίνει όλα πουτάνα. Ή μπορώ να πάω να κοιμηθώ για να ακούσω κάποιο ουρλιά αυτό. Θα ξέρω από τι είναι. Το τρίτο ήταν μια πολύ δελεαστική πρόταση και αυτό παιδιά έκανα. Το αγνώρισα τελείω όλο το σκηνικό. Έφυγα με το φακό μου. Πήγα στη σκηνή μου. Την κλειδαμπάρωσα. Κοιμήθηκα μέσα και δεν ξέρω τι απέγινε. Δεν ακούσαμε κάποιο ουρλιά αυτό, αλλά την επόμενη μέρα η σκηνή, η ανοιχτή, ήταν κλειδαμπαρωμένη κι αυτή. Κανεί δεν ξέρει. Γενικά, όταν πάω ε, διακοπές, όταν πηγαίναμε διακοπές με την παρέα με, πολλά χρόνια κτλ. Γενικά, όταν λείπει από το σπίτι, ε, μετά χρειάζεσαι, όσε μέρε και είναι, μετά χρειάζεσαι αυτό που ονομάζεται και έξω ένα γενικό σέρβις. Το γενικό σέρβις ποιο είναι, είναι το χέσιμο παίξιμο μπανιό. Οκ, okay, έτσι το λέμε, είναι ένα γενικό σέρβις γιατί τα κάνει αυτά με το που γυρνά και οπ, έρχεσαι στα σύγκαλά σου. Έρχεσαι εκεί που ήσουν πριν φύγει. Είναι οι τρει βασικέ ανάγκε που σου λείπουν λίγο πιο έντονα όταν λείπει. Ε, ε, οπότε πρέπει να γίνουν και μη μου πείτε τώρα για διακοπέ με κοπέλες και τα λοιπά και δεν χρειάζεται να το μπες επειδή κάνεις σίσκς και είναι όλα καλά επειδή άλλο το σίσκς και άλλο το Όχι, είναι διαφορετικά πράγματα αν δεν κάνεις το ένα Χρειάζεται που και που να ρίχνει μια ζαριά, ρε παιδιά, να φέρει ένα, 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 τριώδιο. Αλλά επειδή από το να φέρνει μόνο ένα τριώδιο πρέπει να φέρνει και διάρκεια, πρέπει να κάνει ένα, χε", ένα χέσιμο κάποια στιγμή στο σπίτι σου το καλό και προφανώ μετά ένα μπάνιο για να φύγει όλο το κακό. Υπάρχει και το μικρό σερβις το λάδι αέρα μόνο, το οποίο, το οποίο, είναι μόνο να χέ και να κάνει μπάνιο μετά. Και okay, δεν χρειάζεται το πέ, είναι το, το μίνι, το τέτοιο που είσαι λίγο στα συγκαλά σου. Γίνεται και αυτό μερικέ φορέ, αλλά το γενικό σερβι πιστεύω χρειάζεται. Και τώρα θέλω τη βοήθειά Δεν με νοιάζει αν είστε άντρε, γυναίκε, ουδέτερα και τα δύο ή κανένα. Θέλω απλά να με βοηθήσετε και να μου πείτε ποια είναι η σωστή σειρά στο γενικό σερβις. Εάν αν όχι η σωστή, ποια σειρά κάνετε εσεί. Δεν υπάρχουν τροπέ. Θα αποκαλυφθώ πρώτο. Έχει τύχει να κάνω και χε, πε, μπα και χε, μπα, πε και πε, Μπαχέ. Οκ, okay, τα έχω κάνει όλα. Δεν ξέρω ποιο προτιμάω. Μάλλον προτιμάω να κάνω ένα χέ πρώτα να φύγει το κακό. Μετά ένα μπα να είμαι καθαρό και μετά ένα πέ να είμαι κύριο. Αλλά θέλω να μου πείτε εσεί ποιο προτιμάτε. Δεν υπάρχει ντροπή. Είναι όλοι, ό, όλοι οι συνδυασμοί είναι οκ. Okay. εκτός Εκτό αν κάνετε μόνο πε ή χέ ή μπα, μπα μπα Δεν ξέρω τι τρει φορέ μπάνιο. Αλλά βοηθήστε με στο γενικό μου σερβι. Ο δρόμος μετά, παιδιά, με οδήγησε στο χωριό μου στην Παρό. Αυτό δεν ξέρω γιατί είναι Εγώ το χωριό στην Πάρο είναι οι Λεύκες, ένα χωριό ορεινό στην Πάρο εκεί πέρα. Το, νομίζω το χωριό στο ψηλότερο σημείο της Πάρο που είναι κατοικήσιμο είναι οι Λεύκες. Ένα πολύ όμορφο χωριό το οποίο είναι πλακόστρωτο και λες όπα που είμαι. Είμαι σε βουνά, αλλά είναι όλα τα σπίτια άσπρο μπλε, άσπρα και λες κατά τι, που, ποιος τι, που, μα δεν έχει εδώ θα... Είναι έτσι μια ομορφιά, είναι πιστεύω το στολίδι της Πάρου, δηλαδή και όχι επειδή, από που... εκεί, επειδή είναι πραγματικά πανέμορφα και το αγαπάμε. Στην Πάρου πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο, οπότε τα έχω φάει με το κουτάλι. Ε, τα έχω φάει και με το πιρούνι, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα να φάει με το πυρούνι εκεί <laughs> πέρα. Α, ε, είχαμε το πανηγυράκι μα, ένα πανηγυράκι στον κόστο έτσι κουνήθηκε λίγο το κολλή μου. Αυτό ήθελα κι εγώ. Η καλύτερη στιγμή τη ζωή μου πάντα. Παιδιά στο πανηγύρι πάντα είναι. τρελαίνομαι. Άρα ήταν πάρα πολύ αραχτέ διακοπέ και ήταν οι πρώτε διακοπέ, παιδιά, τι οποίε τι χρειαζόμουν. Γιατί τώρα έχοντα πιάσει μια πρωινή δουλειά, έχοντα μια μεσημεριανή δουλειά που είναι η Μαρμελάδε και μια βραδινή δουλειά που είναι η κομμωδία και τα. εδώ αυτέ τι παπαριέ που κάνω τώρα. Ε, δεν είχα ένα λεπτό να κάτσω στην καρέκλα και να πω Οπότε χρειαζόμουν να πατήσω off σε όλα και να πάω διακοπέ. Θα μου πείτε τι διακοπέ ρε Κώστα αφού βλέπαμε κανονικά τα podcast. Ε, εγώ τα είχα γυρίσει. Γιατί σα σκέφτομαι, παρακαλώ πολύ. Αλλά δεν ασχολήθηκα με κανένα podcast για δύο εβδομάδε. Έσβησα και χαλάρωσα. Και νομίζω αυτό μπορεί να το καταλάβουν άνθρωποι όταν δουλεύουν σε πρωινή δουλειά ή κουράζονται ή εξαντλούνται συνέχεια ότι μετά χρειάζεσαι διακοπέ. Τώρα θα μου πείτε, δουλεύουμε για να βγάζουμε λεφτά, για να πάμε διακοπέ που χρειαζόμαστε. Γιατί δουλεύουμε, Ναι, είναι ένα κύκλο περίεργο, αλλά έχουμε παγιδευτεί εδώ. Εντάξει, α το χαρούμε και ας πηγαίνουμε τουλάχιστον ενδιαφέρουσε διακοπέ. Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Είναι άδικο, είναι αισχρό. Αλλά δουλεύουμε για να ξεκουραζόμαστε. Το καταλαβαίνω, το νιώθω, δεν βγάζει νόημα, αλλά εδώ είμαστε. Και πώ καταλαβαίνω ότι ξεκουράζομαι και αράζω είναι όταν δεν σκέφτομαι τίποτα τη δουλειά, όταν είμαι όλη η μέρα αραχτό, όταν τρώω δεν με νοιάζει, δηλαδή τα έχω πάρει τα κιλάκια μου στα αρχίδια μου θα τα χάσουμε τώρα εδώ στο μεροδούλι. Και όταν διαβάζω βιβλία. Στην πάρα πήγα πέντε μέρε και σε ένα τρίμερο διάβασα ένα ολόκληρο βιβλίο που είχα πάρα 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 πολύ καιρό να το κάνω αυτό. Να κάνω ένα μήνυμα μαραθώνιο, να εθιστώ σε ένα βιβλίο και σε 3 μέρε πάπω να το έχω ξεπετάξει. Είχα πολύ καιρό, νόμιζα ότι δεν μπορούσα, αλλά τελικά τα κατάφερα. Το βιβλίο που διάβασα το είχα δει σε ένα Βασιλόπουλο, παιδιά με 8 ευρώ και. Και είναι το Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 του Βαγγέλη Γιάννηση. Είναι αστυνομικό, είναι όμω ελληνικό και είναι όμω αληθινή ιστορία. Γιατί ο Βαγγέλης Γιανίση, παιδιά, λέει τι θα κάνω, θα μπω στο τμήμα εγκλημάτων, στο ανθρωποκτονιών, δεν ξέρω πού σκατά είναι εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα ζήσω εκεί με πέντε ε, αστυνομικού και θα μου πούνε τι ιστορίε του και εγώ θα τι καταγράψω. Είναι πέντε πραγματικέ ιστορίε, έχουν αλλάξει όμω τα ονόματα προφανώ και κάποιε μικρέ λεπτομέρειε για να μην καταλάβουμε όλοι ποιο και τι και πώ. Αλλά είναι πέντε πραγματικέ ιστορίε αθηναϊκές Έτσι, crime, όχι τόσο υπερβολικέ, όχι τόσο απλέ. Έχει κάποιε που είναι λίγο εσχρέ. Είναι τελείε. Φοβερή γραφή είναι οριακά ντοκιμαντερίστικη, οριακά ε, crime. Δεν σε νοιάζει τόσο το βρε το δολοφόνο. Είναι το, το τι έγινε πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει μέσα ελληνικό ρεαλισμό. Πώ λειτουργούν, μαθαίνει πράγματα για το γενικά πώ λειτουργεί το άνθρωπο και γενικά το, το mindset εκείνων των ανθρώπων. Ναι. Ε, και είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Κανονικά εδώ πέρα κάποιο θα χρησιμοποιήσει τη φράση για ελληνικό. Είναι πάρα πολύ καλό. Το κλασικά για Ελλάδα είναι τέλειο. Ε, όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα συγκρίνω το για Ελλάδα και για έξω. Το διασκέδασα. Το τι είναι, διαδραματίζεται στην Ελλάδα και μιλάει για ελληνικέ υποθέσει και αυτά με τρέλανε περισσότερο. Και παιδιά σε τρει μέρε, πάπα, πάπα, το διαβάσαμε και πφ, καλή νύχτα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνω ότι εγώ χαλάρωσα όταν ξεκινά ένα βιβλίο, το τελειώνει σε δύο μέρε και δεν κουράστηκε, δεν σε ένιάξε, ήσουν σε μια παραλία με το αρμυρί από πάνω έτσι σου κάνει σκιά, ήταν. Οι τρίτες διακοπές λοιπόν και οι τελευταίες ήταν η μία εβδομάδα που πήγαμε με την παρέα στην Αλόνισο. Αχα, ένα μέλος της παρέας παιδιά είναι από εκεί, έχει σπίτι και εμείς πήγαμε να κάνουμε την επίσκεψή μας. Αλόνισος, πού κατά, τι και ποιο. Η Αλόνισος είναι παιδιά στις σποράδες, είναι απέναντι από, την, από το μαντούδι εκεί, από το λιμανάκι που πας απέναντι. Είναι 50 λεπτά δρόμος, εντάξει είναι ένα νησάκι, είναι οι σποράδε που έχει σκόπολο κύριο, κύρος ξέρω κατά έχει εκεί πέρα, όλα τα σουκού και τα Και, και είναι και η αλούνισο. Για να το περιγράψω, να το κάνετε εικόνα, αν έχετε πάει ποτέ σε κάποιο ορεινό χωριό στην Εύβοια ή γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, πάρτε το όπω είναι με τα πεύκα και τα έλατα και πετάχτε το σε μια βραχονισίδα στο Αιγαίο. Αυτή είναι η αλούνισο. Έχει απότομα σούπερ γκρέμια, πρασινίλα παντού και θάλασσε με βότσαλα. Είναι προφανώ αν είσαι στην Ελλάδα του 1970, το συζητάμε αυτό. Εδώ το λαγονή είναι στην Ελλάδα του 1970, δεν θα είναι η Αλόνη, ίσω χαίρο Και, και είναι... είναι, Α, όσοι έχετε πάει η Ικαρία, είναι πολύ κοντά στην Ικαρία. Η... η, δομή, η δομή, η δομή. Έχει δύο πράγματα να δει, τέσσερα πράγματα να φά και τρία πράγματα να κολυμπήσει. Δηλαδή είναι Α, Β, Γ, Δ. Δηλαδή. Έχει δύο μέρη να παρτάρει. Είναι όλα αριθμημένα, σωστά και τίμια. Πήγαμε 15 Αυγούστου. είχε και το πανηγυράκι, το εννοείται και δεν κρατήθηκε ο Κωστάκη και έκανε τα ψέκα. Φυσικά και του γύρου του. Δάχτυ, τι να κάνω κι εγώ. Στην Αλόνισο, στο πανηγύρι, όπω είπα εγώ και στο δικό μου χωριό που τρώνε πούμε σαλιγκάρια στην. Άωμα, είναι ότι το πανηγύρι του στο 15 Αύγουστο είναι ότι ξεκινάνε με έναν παραδοσιακό γάμο. Στον κάνουν ένα παράσταση, ο γαμπρό συνήθι, τι κάνει, πώ την παίρνει, πώ την. Μα 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 και μετά γλέντι πανηγυριώτικο νησιώτικο και τρώμε όλοι μακαρόνια με κοκκινιστή γίδα. Ναι, ξέρει. Τούβλο στο μάχη για να μην χορέψει με τίποτα. Εγώ, παιδιά, δεν έφαγα ολόκληρη μερίδα γιατί ήθελα να χορεύω και να χοροπηδάω. Οπότε πήραν κάτι φίλοι μου και πήρα μια μπουκιά και ήταν ε, τέλειο. Βέβαια, η γίδα έχει το, σύνδρομο ηλιόσπορο, το σύνδρομο, σύνδρομο... <χω> φιστίκι <φυστίκι> εγίνη που ξέρει σε κάθε μπουκιά πρέπει Ελιές, που πρέπει σε κάθε μπουκιά να κάνει. <μ> και να πετά το, το, κοκαλάκι. Δεν είναι για να το απολαύσει, δηλαδή πρέπει κάποιο να την ξεκοκαλίσει, να την κάνει μια νιά, να τη βάλει μπροστά και να τη φάει σαν μωρό για να την απολαύσει. Αλλά γενικά είναι πεντανόστιμη και πολύ βαριά. Ο σαν το μου θα έλεγε κανεί, χαχα, χουχού. Φοβερό το πανηγυράκι εκεί πάνω στη χώρα στην Ιναλόνη, που είναι ένα φοβερό ορεινό χωριουδάκι. Ένα χωριουδάκι, επειδή από το 1944-45 δεν ξέρω και εγώ τι, και 9 ανθρώπου, οι Γερμανοί. Ιταλοί. Οι Γερμανοί. Πιο λογικό οι Γερμανοί. Ναι, μόνο 9 θα μου πείτε. Αυτό είναι το. Ε, δηλαδή, ξέρετε, οι Γερμανοί έχουν κάνει ισχυρότητε σε όλο τον κόσμο. Τώρα 9 άτομα. Ε, είναι 9 άτομα, παιδιά. Γιατί την Αλόνισσο είναι πάρα πολλά τα 9 άτομα. Ήταν και τόπο εξωρία, ήταν και τέτοια. Ε, 9 άτομα. Είναι 9 άτομα και είμαστε μαζί σα, παιδιά. Γιατί άλλο είναι γνωστή η Αλόνισσο. Αν έχουμε απορίε, είναι για τι φώκε, παιδιά. Οι μονάχου, μονάχου είναι από εκεί, από εκεί σε εκείνα τα νερά, σε ένα νησάκι λίγο πιο δίπλα. Έχει φώκε μονάχου μονάχου. Όσοι βλέπετε το podcast, βλέπετε ότι έχω αγοράσει ένα λούτρινο φώκια μονάχου μονάχου. Που λέει I love αλόνισο κιόλα. Που fun fact, παιδιά, αλόνισο στα αγγλικά γράφεται με 2s το πρώτο s, ενώ στα ελληνικά είναι με 2 νη. Όλοι τώρα σκεφτόσασταν με 2 λάμδα. Όχι, είναι με 2 νη, στα αγγλικά είναι με 2s. Πάρ το αυγό και κούρευτο. Φώκια, προστατευόμενο είδο, ε, δεν είδαμε, μη ρωτάτε, δεν είδαμε καμία φώκια, δεν είμαστε super τρελοί. Μόνο που σκοτώσαμε μια γιατί <laughs> Όχι, δεν είδαμε legit. Θα ήθελα πάρα πολύ, εντάξει, δε, ok. Ε, παντού λοιπόν έχει λούτρινα φώκε, μαγνητάκια φώκε, προφυλακτικά φώκε. Τα έχει όλα όπου και να πα, όλο το merch τη φώκια. Και έπεσε και εγώ στην παγίδα και πήρα. Ε... Και μια και φώκε, παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει και ψάρια. Γενικά έχει το νερό ψάρια για να τρώνε φώκε. Και Γιατί προτιμάνε οι φώκε και οι ελονισιώτε ταυτόχρονα τόνο αλονίσου, παιδιά. Η αλωνίσου έχει ένα πολύ ωραίο τόνο, το οποίο τον παίρνουν από εκεί, από κάπου κοντά τον ψαρεύουν, και κόκκινο και λευκό και όλα, που είναι Είναι μουά γιατί τον πουλάνε πολύ πιο ακριβά από τον κανονικό τόνο κονσέρβα και νομίζεις, πρέπει να πείσει τον εαυτό σου ότι είναι καλύτερο μια και τον πλήρωσε χρυσό. Για να είμαι ειλικρινή, παιδιά, ο τόνο κονσέρβα με τον τόνο αλονίσου, η διαφορά του είναι στην τιμή 10 ευρώ και στη γεύση είναι 20%. Δηλαδή καταλαβαίνεις, το ένα, καταλαβαίνεις ότι όπα ψαρίλα, καθαρό ψάρι έτσι ωραίο νόστιμο, το άλλο είναι κονσέρβα, οκ. Okay. Αλλά είναι τόνο. Όπω και να το κάνει, είναι τόνο. Χωρί να θέλω να μειώσω, παιδιά, το τοπικό προϊόν τη Αλωνή σου, δοκιμάσαμε εννοείται τόνο. Πήραμε την πρώτη μέρα μακαρόνια με ντομάτα, κάπαρι, ελιέ και τόνο. Χωρί oh, να μου φύγε το σκατό και πετάχθηκε στην κάλτσα. Και δεν λέω τυχαία στην κάπα, ν, 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 λέω ότι ήταν πεντανόστιμο. Και να σας πω, δεν μ' αρέσει η κάπαρη, δεν μ' αρέσουν οι ελιές και παραδόξως το έφαγα ολόκληρο. Γιατί ήταν ο τόνος, σε συνδυασμό με αυτή την πικρήλα των ελιοκαπαραίων. Ναι, από άλλα τοπικά προϊόντα γενικά υπάρχει ο, η, η, η τυρόπιτα αλλονίσου και η σπανακόπιτα αλλονίσου που είναι τύπου σαν στριφτή αλλά πατημένη στριφτή. Ή, ή αν είναι πιο τηγανητή ή βασικά είναι σαν τη ρόπιτα που τη βρίσκουμε παντού και απλά την έχουμε ονομάσει Αλονίσου. Ναι αυτό, αυτό είναι η αλήθεια είναι. Πώς είναι στην Εύβοια το τηγανό ψωμο Εύβοιας που είναι απλά τηγανό ψωμο που τηγανίζει ψωμί οποιοδήποτε σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι παιδιά και τη ρόβιτα Αλονίσου. Γενικά είχαν ένα θέμα με τα προϊόντα εκεί πέρα βάζανε οτιδήποτε Αλονίσου. Ε, μπουρδέλο Αλονίσου είναι εδώ, είναι, είναι, είναι γνωστό, είναι δικό μα. Ε, τι άλλο θέλουμε. Ε, ε... Πέτρε, πέτρε, αλωνίσου είναι αυτέ. Να μην μπερδευτείτε. Να μην πετρευτείτε κάπου εκεί ήταν το αστείο. Ε, τι άλλο θέλουμε. Τόνο, αλλονί σου. Φώκε, αλλονί Και που πήγαινα τα παιδιά μου είναι κάπου εκεί και αλωνίζουν Χαχά, χαχά. Έτσι κάναμε κι εμεί, αλλονίζαμε. Βγήκαμε εκεί, πήγαμε τα ποτάκια μα, τα μπουκαλάκια μα, τα τετιάκια τα, τα μα και μου. Mm. Να κάνω ένα disclaimer. Προφανώ δεν είμαι ο άνθρωπο που πάει σε κλαμπ να ανοίξει μπουκάλι. Αλλά όταν το κάνω, θέλω να το κάνω όσο πιο στερεοτυπικά γίνεται. Ανοίγουμε το μπουκάλι, βγάζουμε έτσι story σάπιο Βουνά μου λογικά δεν ξέρουμε Λογικά κακοί είμαστε Και γράφουμε μια ατάκα του στυλ Όσοι προσπάθησαν να μας φάνε Στο τέλος μείνανε νηστικοί Ό,τι να είναι Πάντα παιδιά μετά τις διακοπές Μπουχτίζω από το αλκοόλ Μπουχτίζω από το αλκοόλ γιατί Είμαι social drinker. Κάτι που πρέπει να μάθετε για μένα είναι ότι είμαι social drinker. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι αν περνούσε από το χέρι μου και δεν υπήρχε το άβολο του έξω και τη εξόδου κτλ. Αν εγώ έκρινα πάντα το τι θα πιω, δεν θα έπεινα ποτέ ξανά στη ζωή μου αλκοόλ και δεν θα το αναζητούσα κιόλα. Με εξαίρεση τύπου ένα ουζάκι κάποιο καλοκαίρι που όντω το χρειάζομαι. Κανένα άλλο αλκοόλ δεν με ελκύει τόσο. Θα βγω να πιω μπύρε, κρασιά στα παπάρια μου, ρούμια στα αρχίδια μου τα δυο που είναι σαν καμπαναριό και τα γλύφετε και δυο. Κατάλαβε, δεν με αφορά. Που αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που βγαίνω, ε, ε, είναι το social drink που κάνω. Πίνω λίγο, πίνω τόσο όσο. Μπορεί να γίνω και λίγο κόλο μερικέ φορέ έτσι πάνω στο κολλό, κτλ. Ε, αλλά είναι ότι. Ε, ε, λίγο αποχή τώρα. Τώρα που γυρίσαμε, λίγη αποχή από το αλκοόλ να έρθουμε στα σύγκαλά μα, γιατί μέσα μου δεν έχω πια υγρά. Έχω αφιδατωθεί, έχω γίνει σταφίδα. Δεν ξέρω ποιοι από εσά είστε social drinkers. Θέλω να μου στείλετε να μου πείτε ότι είμαι κι εγώ, γιατί νιώθω ότι είμαι μόνο μου πραγματικά. Έχω ακούσει φράσει. Εγώ το αγαπώ το αλκοόλ. Ναι, μαλακά, αγαπά τη βότκα που είναι σαν να πίνει δηλητήριο, ξέρω εγώ. Αγαπώ τη γεύση, το άρωμα τη. Πάρε για μάντολε, παιδιά. Στην Πολωνία που πήγαμε και κάναμε δοκιμή βότκα, μα έφερε τέσσερι διαφορετικέ, τρει διαφορετικέ βότκε να δοκιμάσουμε και ήταν μία δηλητήριο, μία δηλητήριο λίγο πιο γλυκό και άλλη δηλητήριο πιο αλμυρό. Δεν έχει καμία διαφορά. Είναι βότκα, είναι σκατά. Δεν. ρε Κώστα, άμα δεν σ' αρέσει, μην το πιει να πούμε σαν να και σε κανένα μαλάκα. Έχετε δίκιο, παιδιά. Μήπω πρέπει να πατήσω κάποιο πόδι, αλλά Το να πληρώσω και να πάρω κοκακόλα έξω η λείπτο να είστε δεν με ελκύει. Καλύτερα να πάρω την πυρίτσα μου και να είμαι χαλαρό. Δεν είναι ότι ξερνάω. Δεν, αυτό εννοώ. Ότι δεν είναι ότι το απεχθάνω με το αλκοόλ. Είναι ότι όμω αν περνούσε από το χέρι μου, δεν θα ξανά ποτέ και δεν θα μου λείπει κιόλα στην Αλόνισο που λέτε μία μέρα κάναμε το παιχνίδι με τις πιστοτικές Ακριβώς αυτό που φαντάζεστε ναι ε, Παίρνουμε ένα δάνειο με την πιστοτική ενός από την παρέα Και μετά αυτός έχει χρέη για πάντα και πεινάει η οικογένειά του <laughs> Τι αστείο παιχνίδι, ε, το ξέρω Αλλά όχι Κάναμε το άλλο παιχνίδι που πα να πιει ένα καφέ, ξέρω εγώ και την ώρα της πληρωμής βγάζουν όλες τις πιστοτικές, τις ανακατεύουμε και δίνουμε από τον σερβιτόρο να επιλέξει μια στην τύχη, μια σχέδια μα ξέρει, για να δούμε ποιο θα πληρώσει. Στην αρχή βάλαμε όλοι Eurobank που είναι γκρι, αλλά ο ένα έχει την παλιά και ξεχώριζε τι άλλε τρει που ήταν. Οπότε μετά λέμε: Βάλτε όποια να είναι, ό,τι πολύ χρωμό έχει, δεν έχει σημασία, στην τύχη θα είναι. Οπότε βάλαμε δύο κίτρινε, μια γκρι και μια μαύρη. Και ο σερβιτόρο επέλεξε την μαύρη και ένα φίλο παιδιά κέρασε καντακαντά καντακαντούκα γιατί έτσι είναι και το παιχνίδι. Προτείνω παιδιά ότι αν παίξετε το παιχνίδι με τι πιστοτικέ, πρώτο να μην είναι μεγάλο ποσό το τραπέζι να είναι παλέψιμο. Και δεύτερον, εγώ προτείνω το ρουλέτα πιστοτική. Δηλαδή, είμαστε α πούμε τέσσερα άτομα. Βγάζουμε πιστοτικέ, επιλέγει έναν ο σερβιτόρο, πληρώνει αυτό. Ωραία, αυτό βγαίνει από το παιχνίδι και την επόμενη φορά το παίζουν οι υπόλοιποι τρει. Αλλά Όποιο από του τρει είναι να πληρώσει, θα πληρώσει και του άλλου που έχει βγει, OK? Γιατί ο άλλο έφεγε το σκατό, πλήρωσε, βγει και ωραία. Μετά παίζουν οι άλλοι τρει, σε φάση ποιο θα πληρωσει πα, πλέον ένα εκεί, πάρει όλο το τραπέζι. Απλά ξέρει, ο χαμένο ο πρώτο δεν ξαναμπαίνει να φάει κι άλλο σκατό, κατάλαβε. Και την επόμενη φορά μένουν δύο, οπότε ξαναπέζουν το παιχνίδι, ποιο θα πληρώσει όλο το τραπέζι και των δύο προηγούμενων, και μένει τελικά ένα ο οποίο. Δεν είναι ότι την επόμενη φορά θα κεράσει για να είναι δίκιο, είναι ότι είναι ο μεγάλο νικητή και κέρδισε να μην κεράσει σε καμία από τι τρει φορέ που χρειάστηκε να παίξει. Και γι' αυτό είναι λίγο πιο αγχωτικό για τον Μαλάκα. Λε να μην κεράσω ποτέ, να είμαι τόσο τυχερό. Μπορεί, δοκιμάστε το, έχει πλάκα. Ούτω ή άλλω τρία άτομα θα πληρώσουν όλο το τραπέζι, οπότε είναι σαν να το έχετε μοιράσει στο περίπου. Και θα μου πει Ρεκόστα, γιατί να μην πληρώνουμε κανονικά το τραπέζι μα και να πρέπει να κάνουμε δίδυε μαλακίε για να γελάμε. Έλαντε, ρε, κάπτεν βαρεμάρα, παίξ το λίγο έτσι. Η ζωή έχει πλάκα, κάνε λίγο να μου. Ε, ε, βάλε λίγο χαρά μέσα σου, ρε. Και μια και λέμε παιδιά για φώκε και αλόνισο κτλ. Έτσι όπως γυρνάγαμε στο καράβι είπαμε να ψάξουμε μερικά facts για τις φώκες γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά δεν είχα την παρά μικρή ιδέα για τίποτα για τις φώκες μόνο ότι μένουν στα στους πάγους και τρώνε ψάρια, τίποτα άλλο δεν ήξερα τι είναι θηλαστικά, είναι ψάρια, δεν είχα, δεν με ένοιαζε κιόλα. και τώρα ευαισθητοποιήθηκα για λέω ο κόσμος και έψαξα πράγματα για τις φώκες οπότε θα μοιραστώ με εσά 9 facts που είδα εδώ πέρα και θα τα συζητήσουμε μαζί για να πείτε ότι κάτι μάθαμε και σήμερα για να πάτε σπίτι σα να το μπέξετε και να πείτε την ώρα που το παίζετε oh, οι φώκε όντω είναι εξαρτή oh, man. και να σχαλάσουν τον αυνανισμό αυτό ακριβώς λοιπόν ξεκινάμε ξεκινάμε με τα προφανή ότι η κλιματική αλλαγή είναι τεράστιος εχθρό του και ένας από τους λόγους που εξαφανίζονται τα είδη του. υπάρχουν γενικά Σχετικά λίγα ήδη θα έλεγα σε όλο τον κόσμο φώκια. Ε, σχετικά λίγα με... σε σχέση με άλλα ζώα, ε. Και εξαφανίζονται και ένα από του λόγου είναι σίγουρα η κλιματική αλλαγή. Λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν οι μου και άλλου πάγου γκαρσόν. Ευχαριστώ. Δεν μπορούν οι φώκε να ζήσουν γιατί δεν έχουν και που να πατάνε. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα μου πάρει τον πάγο, άντε και γάμι Ένα άλλο λέει είναι ότι τρώνε πάρα πολύ αν θέλουν ψαρικό. Δηλαδή, λέει εδώ πέρα, μπορούν να φάνε από ψάρια, καλαμάρια, γαρίδε, παπάρια και τέτοια. Και λέει εδώ ότι οι μεγαλύτερε, λέει, οι πιο μακριέ, οι πιο φώκε μπορούν να φάνε, λέει, μέχρι και 10 pounds από φαΐ την ημέρα, που σημαίνει 4,5 κιλά. 4,5 κιλά. Στα παπάρια μου κιλά, δεν ξέρω πώ λέγεται. Πόσο ψάρι πια! Πάλι καλά που υπάρχουν φώκε, παιδιά. Γιατί εγώ δεν είμαι πολύ του ψαρικού και τρώνε αυτέ τα ψάρια που θα έτρωγα εγώ. Και υπάρχει έτσι μια ισορροπία στο σύμπαν. Πώ είναι όταν κάποιο γίνεται vegan, που στην άλλη άκρη του κόσμου κάποιο παίρνει μια ποικιλία κρατικών και το ισορροπεί. Κάτι τέτοιο είναι φώκε. Μπράβο. Εδώ λέει τώρα ότι η θερμοκρασία του μυαλού του πέφτει, λέει, όταν βουτάνε. <Κι> λέει για τρει όμω βαθμού Κέλσιου βέβαια. Αλλά και πάλι. Ακραίο! Κάτι λέει εδώ πέρα βιολογικά με το οξυγόνο του μυαλού και με το ένα και με το άλλο και με τα αίματα, δεν μα ενδιαφέρουν. Πάμε παρακάτω γιατί δεν είμαστε εδώ βιολόγοι, είμαστε ένα τυχείο podcast στο ίντερνετ Και το ακούτε γιατί δεν έχετε τίποτα άλλο καλύτερο να ακούσετε. Το ξέρω. Εδώ λέει για μία φώκια που είναι το, το μόνο ε, φώκια fresh water των γλυκών νερών, δεν ξέρω καν δεν έχει που είναι σε μία λίμνη Baikalδε στα αρχίδια μας αυτή η φώκια είναι τριχωτή, δεν είναι οι μονάχους μονάχους των Ελλήνων, των ιερών που έχουμε εμείς, οπότε δεν μας αφορά και έχουμε... <laughs> και έχουμε... <laughs> και λέει τώρα εδώ πέρα ότι για να επιβιώσουν σε ε, βαθιές καταδύσεις έχουν τα πνευμόνια καπνιστών. Θα το εξηγήσω. Τι λέει εδώ, τι γίνεται τώρα. Οι καπνιστέ λέει έχουν πολύ υψηλά επίπεδα carbon monoxide στο αίμα του. Okay? Οπότε αυτό λέει ο άνθρωπο το παίρνει επειδή καπνίζει, ξέρω εγώ, καπνό ή δεν ξέρω και τι άλλο καπνίζει. Οπότε λέει. Μία λοιπόν έρευνα έδειξε, όταν ξεκινάς έτσι μια πρόταση θα είναι σωστό ό,τι και να πεις μετά, μία έρευνα έδειξε ότι το μονοξίδιο που έχουν στα... που απαιτείται για τα... τι βαθιέ βουτυχέ στο αίμα που έχουν οι φώκε είναι 10% μάλιστα οι ελέφαντες φώκε. Το οποίο έχει, είναι έτσι κτλ. γιατί κρατάνε την αναπνοή του περίπου το 75% τη ζωή του μια σκηνή συνέχεια underwater. Μα λέγα δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή ένα καπνιστή, δηλαδή ο παππού μου έχει το ίδιο αίμα με τη φώκια. Μπορεί. Ελπίζω όχι, αλλά μπορεί το να εκπνέει, να κάνει φου, είναι λέει ο μόνο τρόπο να, ξα... να καθαρίσει το μονοξίδιο, το καρμπον τέτοιο από το σώμα σου. Και αυτέ δεν το κάνουν γιατί είναι όλη μέρα στο νερό και γι' αυτό έχουν. Ε... ε... Βασικά νομίζω θέλω να μα πούνε ότι οι φώκε καπνίζουν και μα το λένε πάρα πολύ επιστημονικά. Πες μα, ρε παιδί μου, ανοίγει το μαλμποράκι φώκε όταν βγει έξω γιατί κουράστηκε πολύ κολυμπάει και παίρνει δύο τζουρίτσε. Δεν χρειάζεται να μα λε τώρα το μονοξίδιο και η αναπνοή και κάτι τέτοιε τρέλε. Είναι καπνιστέ, είναι βαριά τσιγάρα, σέρτικα και μούρτικα. Ε, δεν είναι κακό. Ε, λέει εδώ πέρα ότι οι μαμάδε φώκε έχουν ένα, ένα ειδικό δεσμό με τα μωρά του, κάτι του ενώνει, ένα κύτταρο κτλ. Στην πούτσα μα, <laughs> μετά, <laughs> μετά έχουμε. Η, η μεγαλύτερη φώκια, λέει, ever ε, ζυγίζει πάνω από 4 τόνου. Ο παλάκια. Πάει πα, περισσότερο από αμάξι, γάμισε τα είναι εδώ πέρα πού είναι αυτό άρα και το ξέρουμε κάπου που είναι. Λέει η πιο ελαφριά αφού είναι στα νησιά Καλαμπάγκο μια που έχει κάτι ε, 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 τρίχε και ζυ, ζυγίζει 60 pounds στα τέτοια μα. Αλλά η αυτή εδώ η χοντροφόκια ζυγίζει 8.000 το α! Γιατί κάνει τόσο κρύο παιδιά εκεί πέρα που έχουν και πολύ έντονη γούνα και λίπο. Και είναι και χοντρέ γιατί τρώνε και πολύ ψάρι από ό,τι μάθαμε πριν. Οπότε είναι τώρα φαντάσου ένα θηρίο να σε κυνηγάει, να σε φάει και να είναι τέσσερι. Άστο! Φάει με καλύτερα ζωντανό. Αλλά δεν είμαι ψάρι, οπότε δεν κινδυνεύω εύτυχο. Οι φώκε λέει που δεν έχουν αυτιά. Έχουν αυτιά. Ναι, άμα δείτε είναι κάποιε φώκε που έτσι φαίνεται όπω είναι το κεφάλι του να μην έχει αυτή κάτι κάπου να μπαίνει κάτι. Αλλά ακούνε. Δηλαδή δεν ξέρω αν πάνε να του φανάξει πιο Θα γυρίσουν, αλλά σίγουρα ακούνε. Και μάλιστα ακούνε και πολύ υψηλά έτσι κάτω από το νερό κάτι οι συχνότητε. Πάρα πολύ μακριά, αλλά δεν έχουν αυτιά. Αν πείτε, δεν στοχεύαμε να πουλήσουμε σκουλαρίκια σε αυτέ τι φώκε, οπότε στα τέτοια μα. Και μετά έχουμε το αγαπημένο μου φάξ, ότι οι φώκε λέει είναι πάρα πολύ συγγενικά ζώα με τι αρκούδε, του ασβού, τι νυφίτσε και τα κόκκινα πάντα. Στην πρώτη παιδιά, στο πρώτο άκουσμα αυτή τη είδηση, τρελάθηκα. Λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να ισχύει. Αλλά μετά κοίταξα μια φώκια και είδα το μουσούδι τη που είναι όντω αρκουδίσιο. Και έχω δει και φωκέ με τα μουστάκια του και με αυτά. Και λέω, μαλακά. Ναι, βγάζει νόημα. Και γιατί άμα το σκεφτείτε, είναι μια αρκούδα χωρί χέρια, με για τι κατά είναι, που απλά είναι στη θάλασσα η φώκια. Δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Θα μου πείτε, Κώστα, μπράβο τώρα μαθαίνει τον κόσμο. Ναι, τώρα το μαθαίνω. Μαζί σα το μαθαίνω. Και τρελάθηκα εντελώ και με ξέφυγα. Δηλαδή, ξέφυγα τόσο παιδιά που το καράβι για να γυρίσουμε πίσω. Ενώ πίσω μου καθόντουσαν παιδιά και μπροστά μου γριέ. Εγώ είχα γκουγκλάρει στο κινητό μου ε, φώκια και έβλεπα τι μόριο έχουν οι φώκε μια και είναι θηλαστικά και κάνουν ευσύτ και πώ κάνουν και ευσύτ κιόλα. Πού είναι η τρύπα, πού μπαίνει, σε τι στάση το κάνουν. Στα πλάγια το κάνουν πολύ, μια και ρωτήσατε. <laughs> <laughs> τα πέτ είναι έτσι κάτι ρόσμα τζαφλάρια σαν σκουλίκια. Ε, είναι χάλια, αλλά ό,τι μπορούν να κάνουν. Εντάξει. Άμα δεν αρέσει, μην μπει σε φώκια στην τελική. Ε. Ναι, ε, σωστό. Και νομίζω ότι αυτή είναι η στιγμή όμως που πρέπει να σταματήσω. <laughs> <laughs> Αυτά παιδιά αυτή τη βδομάδα, σας είπα όλα τα καλοκαιρινά μου νέα. Στείλτε μου να μου πείτε πώ περάσατε εσεί, πού πήγατε. Όχι ότι μια φορά κάπου, αλλά έτσι κουβέντα να γίνεται, ρε παιδί μου. πού πήγαμε, τι κάναμε, τι είδαμε, αυτά. Αν έχετε πάει αλλιώ στο Πάρο ή στο Πλατάνερχο, στο Ρωνιάνο πείτε μου κτλ. Και, μ, αυτά ναι. Ήμουν ο Κώστας Κρίζο, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ που με ακούσατε για άλλη μία φορά. Ε, δεν ξεχνάμε με τίποτα το Patreon για όποιον θέλει να στηρίξει η γονόμηγα. Όπω και τι μαρμελάδε που δεν έχω ακόμα ακόμα ράζω, αλλά θα έχω, οπότε να είστε λίγο stand-by. Αυτή ήταν η ποικιλία για yeah, αυτή την εβδομάδα, τα λέμε την επόμενη κανονικά και καλή μας σεζόν τώρα που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, με νέα αρχή. Νέα αρχή για τέλος πάντων. Bye.